ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ, τον κύριο Γκίκα Μάναλη, με τον οποίο έρχεστε και κάνετε ρυθμίσεις οι οποίες είναι εξωφρενικές. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Γκίκας Μάναλης απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύνη προς τρίτους με μία ρύθμιση αεροπλανική, την οποία εισάγεται σε αυτό το νομοσχέδιο, άσχετη βεβαίως με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Και σας ρωτώ, γιατί το κάνετε αυτό? Εξήγησα γιατί κάτι χθεσινή μου ομιλία, ότι όπως λέει και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή στην έκθεσή της, ότι αν μεν έχει τελέσει ποινικά κολάσιμες πράξεις στο παρελθόν, προκειμένου να παραγραφούν, να διαγραφούν αυτές οι ποινικές του ευθύνες, θα ήθελε αμνηστία με βάση το άρθρο 4 και 5 του Συντάγματος. Δεν το λέω εγώ αυτό, δεν είμαι ο ειδικότερος από όλους, δεν είμαι νομικός, το λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Επομένως παραβιάζεται το Σύνταγμα παραγράφοντας τις ποινικές ευθύνες για το παρελθόν. Όσο δε αφορά το μέλλον, λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε με τίποτα αυτό. Δηλαδή, να έρθετε με ρύθμιση και να λέτε ό,τι και να διαπράξετε που έχει ποινικές ευθύνες, ποινικές διαστάσεις στο μέλλον, εγώ εκ των προτέρων έρχομαι και το διαγράφω. Δηλαδή, αυτό είναι προτροπή προς διάπραξη εγκλημάτων. Διότι έτσι του λέτε ό,τι και να κάνετε, εδώ δεν θα έχετε καμία επίπτωση. Υπάρχει μία ρύθμιση η οποία σας έχει απαλλάξει. Το αιτιολογικό ότι μπορεί να, να έχουν γίνει βροχή οι μηνύσεις σε βάρος του, ασφαλώς δεν ευσταθεί. Δεν ευσταθεί με τίποτα. Και είναι προφανές γιατί δεν ευσταθεί. Διότι αν βάζετε μαύρο στην ΕΡΤ, αν κάνετε του κόσμου τις ατασταλίες όσον αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ, ασφαλώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να φέρνετε αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και να διαγράφετε ποινικές ευθύνες από τον καθέναν. Θα σας παρακαλέσουμε λοιπόν να αποσύρετε αυτή τη διάταξη. Αυτή η διάταξη είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Και δεν μπορεί να κάνετε ειδική μεταχείριση στον Γκίκα Μάναλη όταν δεν έχει καμία τέτοια ειδική μεταχείριση κανένας άλλος πολίτης, κανένας άλλος λειτουργός στο δημόσιο και πολύ περισσότερο που ο κύριος Γκίκας Μάναλης από αυτή την ειδική του θέση, η οποία είναι αμαρτωλή θέση, για μια αμαρτωλή υπόθεση, ασφαλώς θα κερδίσει και θα επωφεληθεί από τεράστια ποσά. Και ξέρετε πόσο κερδίζουν οι εκαθαριστές και πόσο χρόνια διαρκεί αυτή η υπόθεση. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά μόνο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Τελειώνω σε 2 λεπτά μόνο με μερικές παρατηρήσεις με την άλεσή σας και παραπάνω. Για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό κατά πόσο, να πούμε, είναι πιο υποτίθεται είναι καλύτερο σε σχέση με τον ΕΤΙΔΕ που υπήρχε πριν και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Είναι μία πλευρά της συζήτησης αυτή, η οποία όμως δεν ευνοεί αυτούς οι οποίοι λένε ότι βελτιώσαμε τις επιπτώσεις που έχει στα μικρομεσαία εισοδήματα και τις αυξήσαμε για τις μεγάλες περιουσίες. Δεν ευσταθεί καθόλου αυτός ο συλλογισμός. Ο φόρος γίνεται πιο επώδυνος και εξηγήθηκε και από τον εισηγητή μας και από πάρα πολλούς ομιλητές. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό, διότι η συζήτηση νομίζω έχει εξαντληθεί και όσοι καλόπιστοι παρακολουθούν τη συζήτηση σε αυτή την αίθουσα έχουν βγάλει τα δικά τους συμπεράσματα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι δυνατόν για μια μικρομεσαία ακίνητη περιουσία, ακόμα και για το σπίτι που μένει ο άλλος, το οποίο δεν του αποφέρει κανένα απολύτως εισόδημα, να του βάζετε ένα δεύτερο νίκη και στην ουσία να το δημεύετε ή να τον βάζετε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της πρώτης κατοικίας να πληρώσει ξανά μέσα σε λίγα χρόνια το σπίτι το οποίο έχει αγοράσει και που μπορεί να μην το έχει αποπληρώσει.
Αυτό δεν υπάρχει κανένα ένομο δικαίωμα για να το κάνετε. Και εγώ σας αφήνω το γεγονός, τι λέμε εμείς, τι λέγεται σε αυτή την αίθουσα, τι λέγεται από δικαστήρια σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία αναγράφονται και καταγράφονται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Τι λέει αυτό το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, κύριε Κεφαλογιάννη? Ο φόρος, λέει, πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία, από την ακίνητη περιουσία. Ο φόρος, δηλαδή, που θα τη βάλεις, θα πρέπει να καταβάλλεται από τη συνήθη χρήση της ακίνητης της περιουσίας. Από το σπίτι που έχει ο άλλος και μένει, έχει κανένα εισόδημα? Προέρχεται κανένα εισόδημα? Προέρχεται κανένα εισόδημα? Κανένα. Με ποια δυνατότητα, λοιπόν, ερχόσαστε και βάζετε να πληρώσει φόρο στο σπίτι του που μένει όταν δεν έχει κανένα εισόδημα? Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Έγινε προσφυγή. Σας αναφέρω το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο. Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο. Η συνολική φορολογική επιβάρηση της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά προσέγγιση το ίμιση του εισοδήματος που παράγεται από αυτή. Από το σπίτι που μένει ο άλλος, τι εισόδημα παράγεται? Τι εισόδημα παράγεται? Κανένα εισόδημα. Επομένως, πώς βάζετε αυτό τον ειδικό φόρο? Και να σας πω και κάτι. Εδώ δεν παίρνετε υπόψη σας όχι το εισόδημα που παράγεται από το σπίτι ή από τη μικρομεσαία εκείνη την περιουσία. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα αυτός που έχει ακίνητη περιουσία. Δεν έχει κανένα εισόδημα. Γιατί? Γιατί είναι άνεργος. Όχι εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα γιατί είναι άνεργος. Αλλά ταυτόχρονα έχει την ατυχία να έχει και ένα σπίτι. Λέει η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής ότι, για παράδειγμα, ένας έχει μηδέν εισόδημα αλλά έχει ένα σπίτι οικογενειακό 120 τετραγωνικά μέτρα που μένει η οικογένειά του. Το τεκμαρτό για αυτό το σπίτι είναι 1500. Με μηδέν, λοιπόν, εισόδημα, μηδέν εισόδημα από το σπίτι του, γιατί δεν έχει κανένα εισόδημα από το σπίτι του, και έχοντας τεκμαρτό 1500, θα πληρώσει το φόρο ακίνητης περιουσίας. Και σκεφτείτε να το χρωστάει και αυτό το σπίτι, να καταβάλει δόσεις. Και επομένως, αφού είναι άνεργος, δεν έχει, έχουν κοκκινήσει και οι δόσεις, είναι ληξιπρόθεσμες οι οφειλές. Τι θα τον κάνετε αυτόν τον άνθρωπο? Είναι δίμευση αυτό της περιουσίας του ή δεν είναι? Είναι δίμευση ή δεν είναι? Σας είπα το παράδειγμα του εμπόρου που κλείνει το μαγαζί του. Δείτε, ξενίκιαστα, σε όλα τα κέντρα των πόλεων, κλείνει το μαγαζί του. Υπάρχει περίπτωση να έχει κλείσει το μαγαζί του χωρίς να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕ? Καμία. Καμία περίπτωση. Πρώτα έχει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕ και μετά θα κλείσει ασφαλώς το μαγαζί του. Θα κλείσει το κατάστημά του, τη βιοτεχνία του. Τι γίνεται τότε? Θα πληρώνει για το σπίτι φόρο ακίνητης περιουσίας όντας άνεργος και με ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕ. Με αποτέλεσμα, ο ΟΑΕ να είναι έτοιμος να κατασχέσει το σπίτι του για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το δημόσιο, επειδή δεν θα μπορεί να πληρώσει την ακίνητη περιουσία, έτοιμο να κατασχέσει το σπίτι του, και φυσικά, αν δεν το έχει πληρώσει κιόλας, θα είναι έτοιμη και η τράπεζα να το πάρει. Και θα ανταγωνίζονται δύο του δημοσίου, ότι το δημόσιο, ο ΟΑΕ και η τράπεζα, ποια θα πρωτοπάρει το σπίτι. Ποια θα πρωτοπάρει την πρώτη του κατοικία. Τελειώνω λέγοντας ότι με το νομοσχέδιο αυτό οδηγείται σε δίμευση την μικρομεσαία ακίνητη περιουσία, σε δίμευση τα σπίτια των απλών ανθρώπων, και από το 2014 τα σπίτια αυτά θα αρχίσουν να εκπληστηριάζονται, είτε από το δημόσιο που έχει αυτή τη δυνατότητα, είτε από τις τράπεζες, με το πλημελέστατο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο θα το συζητήσουμε όπως θα το συζητήσουμε και θα εξηγήσουμε ότι δεν καλύπτει αυτόν που έχει πρώτη κατοικία. Αυτά είναι που κάνετε, δυστυχώς, τραγωδία για αυτή τη χώρα.
για αυτή τη τραγωδία που υφίσταται αυτή η χώρα θα φύγετε πάρα πολύ γρήγορα από την κυβέρνηση. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός.